Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής η τελετή ορκομοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πέλλας υπό τον Γρηγόρη Στάμκο. Δεσμευόμαστε σήμερα για μια νέα δημιουργική πενταετία και καλούμαστε να μετατρέψουμε τις τεράστιες δυσκολίες σε ευκαιρίες και προοπτική για το Δήμο και τους κατοίκους του. Αναπτύσσουμε συστηματική δράση και βρίσκουμε λύσεις, πραγματικές και βιώσιμες, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και του αύριο. Ξεπεράσαμε με επιτυχία τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο νέος Δήμος. Τώρα βάζουμε ψηλότερους στόχους. Αξιοποιούμε στρατηγικά προγράμματα και φιλοδοξούμε ο Δήμος Πέλλας να αποκτήσει διεθνώς φήμη αντάξια της ιστορίας του. Με τη συνεργασία των δημοτών, αλλά και των εργαζόμενων του Δήμου, θα ξεπεράσουμε όποια προβλήματα προκύψουν και θα πορευτούμε με διαφάνεια, ενότητα και υπευθυνότητα με στόχο την ανάπτυξη του τόπου μας. Αυτές τις αρχές δεν τις διαπραγματευόμαστε. Θέλω από όλους τους εκλεγμένους συμβούλους, ανεξαρτήτως παράταξης στην οποία ανήκουν, να έχουν τη δική τους συμβολή στη λειτουργία και τη δράση του Δήμου. Το γεγονός ότι η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου είναι περισσότερο πολυφωνική σε σχέση με το προηγούμενο, αφού εκπροσωπούνται σε αυτό 5 δημοτικές παρατάξεις, μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ευρύτερες συνεργασίες. Μέσα από τη συμμετοχή, την κατάθεση προτάσεων και τον ουσιαστικό διάλογο χωρίς προκαταλήψεις, είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να προσφέρουμε όλοι μαζί το καλύτερο δυνατό στους πολίτες του Δήμου Πέλλας. Η δημιουργική συνεργασία παραμένει σταθερή επιλογή μας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία και για τις ευχές σας για την επόμενη πενταετία μας, όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία τους και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ευχαριστώ. Τις ευχές του αλλά και ένα δώρο για τον Δήμαρχο έδωσε ο Μητροπολίτης Εδέσης. Κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί σύμβουλοι, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης Πέλης και Ανοπίας και απηγώντας τις ευχές και των άλλων πατέρων, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Και εύχομαι ο Θεός να σκεπάζει τις ενέργειά σας πάντοτε για το καλό των πολιτών και της πατρίδας μας. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας. Ως ένδειξη έτσι τιμής προς το πρόσωπό σας, παρακαλώ να δεχτείτε αυτό την πέτρα που είναι υλοτεχνημένη επάνω η Παναγία Θεοτόκος από έναν ερεσαίο ζωγράφο, τον κύριο Γενέντζη.